Καλημέρα σας κύριε, τι κάνετε? Γεια σου Νίκο. Καλή σας μέρα κύριε, καλή σας μέρα. Πώς είστε? Ήρεμα. Να ξεκινήσουμε από το μάτς ή από τους προπονητές? Να ξεκινήσουμε από τον Αϊτόρ, να του ευχηθούμε, να του ευχηθώ προσωπικά, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, δύναμη. Ναι, δεν το είπαμε με τον Νίκο αυτό. Ναι. Γιατί ανεβαίνει ένα, έχασε το παιδί του. Και το είχε τον τραυματισμό, το έχασε το παιδί του, τώρα δύναμη να έχει. Να πούμε και ότι, ότι οι παίκτες από άλλες ομάδες του έχουν στείλει, έχουν γράψει μηνύματα και ο Αραούχο και ο Τζαβέλας. Μέχρι τώρα αυτά έχω δει. Μπορεί να είναι και άλλοι που δεν τους έχω δει. Mm-hmm. Είναι δύσκολες στιγμές αυτές πραγματικά. Να βρει δύναμη τώρα να ξεπεράσει και αυτό το Γολγοθά που βρέθηκε μπροστά του. Ναι. Και πάμε και στα πιο πεζά. Από όπου θέλετε ξεκινάμε. Στους προπονητές ανοίγει η βεντάλια, έτσι. Λογικό είναι. Σιγά σιγά ανοίγει η βεντάλια. Βάζουμε... Όσο δεν κλαίνει ο προπονητής, ναι, του Ολυμπιακού θα ανοίγει η βεντάλια. Mm-hmm. Mm-hmm. Τώρα βλέπουμε, διαπιστώνω μια ροπή αργεντινή μεριά. Ναι, δεν είναι μόνο η Ιβερική Χερσόνησος, κοιτούν και στην Αργεντινή. Υπάρχουν ονόματα που απασχολούν τους ερυθρόλεπους και σε εκείνη την αγορά, αλλά κανένα δεν είναι πιο μπροστά από τους υπόλοιπους. Mm-hmm. Και δεν υπάρχει κάποιος να πει ότι είναι ένα βήμα πιο μπροστά από τους υπόλοιπους. Στον Ολυμπιακό βέβαια θέλουν να το κλείσουν το θέμα μέχρι τα μέσα του Μαΐου. Στη λογική ότι να έρθει ο προπονητής να κάνει τις κινήσεις που πρέπει να κάνει. Δηλαδή το ξεσκαρτάρισμα, χωρίς να μειώσω την αξία των παικτών, όταν λέμε ξεσκαρτάρισμα αυτός μου κάνει, αυτός δεν μου κάνει. Ναι, αυτό, ναι, εννοώ. Ναι. Αυτό εννοώ. Και να προχωρήσει και να δούμε και βέβαια και σε ποια θέση θα έχει τερματίσει ο Ολυμπιακός, για να δούμε πότε θα ξεκινήσουν τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις οι ερυθρόλευκοι και πότε θα έχουν και την προετοιμασία, πόσο θα ξεκουραστούν οι παίχτες. Έχουμε και τις εθνικές ομάδες και έχει αρκετούς διεθνείς Ολυμπιακός, οπότε θα είναι ένα μπέρδεμα και αυτό με τους διεθνείς. Δηλαδή ουσιαστικά θα ξεκινήσει η προετοιμασία και κάτι θα είναι με τις εθνικές τους ομάδες. Mm. Είναι και αυτό ένα μπέρδεμα. Έχει πολλή δουλειά και πρέπει να την ξεκινήσει άμεσα ο Ολυμπιακός. Έτσι. Μη σου πω ότι θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει ήδη, αλλά τέλος πάντων ναι, πρέπει να την ξεκινήσει άμεσα. Θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει, αυτό λένε και στον Ολυμπιακό. Γι' αυτό ναι, κινήθηκαν νωρίς για να κλείσουν προπονητή, αλλά δεν έχουν βρει τον άνθρωπο που εκτιμούν ότι θα τους λύσει όλα τα προβλήματα, όλα τα προβλήματα που θα τους οδηγήσει με όσο το δυνατόν μικρότερο ρίσκο, θεωρητικά πάντα, στο χτίσμα της ομάδας ενώπιση της νέας σεζόν. Είπες ότι κανένας δεν είναι πιο μπροστά από τους άλλους. Ναι. Ο Σρόιντερ ή Σρέντερ είναι ένα βήμα πίσω σχέση με τους άλλους. Πλέον. Είναι ένα βήμα πίσω, ξέρεις, όχι γιατί προκύπτει από το ρεπορτάζ. Γιατί πήγε εκεί για έναν αγώνα της Μπρίζ και αμέσως γράφτηκε ότι θα υπογράψει εκεί. Ναι. Καταλάβες. Δεν προκύπτει ότι θα υπογράψει εκεί. Απλά είδε τον αγώνα. Ναι. Αν έβλεπε το Ολυμπιακός Βόλος, ακόμα και αν έφευγε το πρωί της Δευτέρα, θα γράφανε ότι είναι ένα βήμα πιο κοντά στον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Ψάχνουν οι ερυθρόλευκοι και συνεχίζουν να ψάχνουν. Νομίζω ότι τώρα που μιλάμε θα σου έλεγα 55-45 κοιτούν περισσότερο στη Λατινική Αμερική. Okay. Και λιγότερο στην Ιβερική Χερσόνησο. Okay. Okay. Κατανοητό. Πάμε λίγο και στο παιχνίδι το αυριανό με την ΑΕΚ. Περιμένουμε σήμερα να δούμε αν θα δοκιμάσει κάτι ο Ανοιγκός στην προπόνηση. Mm-hmm. Και περιμένουμε να δούμε και την κατάσταση του Ιμπεόμ που έχει κάποιες ενοχλήσεις. Mm. Καταλαβαίνουμε ότι είναι απουσία σημαντική ο Ιμπεόμ. Κομβική. Κομβική. Αυτή την εποχή που μιλάμε τώρα ο Χουάνγκ, ο Ιμπεόμ μαζί με τον Φορτούνι και τον Εμβιλά ίσως. Έχει και τον Πασχαλάκη εκτός Ολυμπιακός, έτσι. Έχει και τον Πασχαλάκη εκτός, ναι. Είναι κομβικότατες απουσίες. Σήμερα θα δούμε σε ποια κατάσταση είναι ο Κορεάτης. Αν θα το συμπεριλάβει στην αποστολή ο Ανοιγκό και αν θα δείξει κάτι για την αποστολή. Που καταλαβαίνω ότι αυτοί που μπήκαν αλλαγή, mm-hmm, όχι όλοι, αλλά αυτοί που μπήκαν αλλαγή με την ΑΕΚ, περισσότεροι από εκείνους που μπήκαν αλλαγή, χτύπουν πόρτα ενδεκάδας. Δηλαδή νομίζω ότι θα πάει με Βρουσάη και Μασούρα. Άντε να βάλω και τον Μπιέλ στην εξίσωση, επειδή έβαλε τον γκολ και ανέβασε κάπως την απόδοσή του στο δεύτερο μήχρονο. Δεν είναι ο Μπιέλ που θέλουν να βλέπουν στον Ολυμπιακό, αλλά μετά τον γκολ έδειξε κάτι διαφορετικό, έδειξε λίγο ανεβασμένος. Μέχρι εκεί, ξαναλέω, όχι ο Μπιέλ που θέλει να βλέπω στον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, έδειξε λίγο να έχει τονώσει την ψυχολογία του. Ναι, με το 3-0. Αν λίγο κάνεις ένα βήμα μπρος εκεί που σε χρειάζεται η ομάδα, λες εντάξει, οκ, okay, πάμε. Είναι καλή συγκυρία να εκμεταλλευτούμε το momentum αυτό.
Γι' αυτό σου λέω, είναι Μπρουσάη, Μασούρας και Μπιέλ που διεκδικούν τις θέσεις δεξιά και αριστερά από το Φορτούνι. Και λέω δεξιά και αριστερά από το Φορτούνι γιατί ο Βαλμπουενά έπαιξε μια ώρα, άρα φαντάζει απίθανο να τον δούμε να παίρνει φανέλα βασικό αύριο στη Νέα Φιλαδέλφια. Το λέει η κοινή λογική, δεν χρειάζεται να περιμένεις την προπόνηση και τις επιλογές του Ανιγκό. Έχει δείξει άλλωστε ο Γάλλος, λογικό είναι στην ηλικία που βρίσκεται. Δεν μπορεί να βγάλει Κυριακή Τετάρτη. Δεν γίνεται, το ζητάς κιόλας. Άμα το ρωτήσει τον Βαλμπουενά, θα σου πει παίζω. Αλλά δεν γίνεται. Ο Βαλμπουενά θα σου πει παίζω. Παίζω, ναι. Και μετά παίζω το μάτσι, ένα ακόμα. Κυριακή με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Και επειδή δεν έχουμε την Τετάρτη αγώνα, θα παίξω ένα φιλικό και μετά θα παίξω και με τον ΠΑΟΚ. Αυτό θα σου πει ο Βαλμπουενά. Σωστά. Σωστά. Αλλά δεν είναι τι θα σου πει ο ποδοσφαιριστής. Ακριβώς. Δεν πρέπει να το ζητάς, λέω εγώ. Όταν είναι 38, πόσο χρόνο ο άνθρωπος, εντάξει. Τι περιμένεις να σου παίξει. Και στην ένταση που παίζουν τα παιχνίδια έτσι, γιατί παίζονται σε υψηλή ένταση τα παιχνίδια. Μπορεί να μην είναι πολύ θεαματικά τα μάτς. Να μην χορταίνουμε, ρε παιδί μου, σκόρ και θέαμα. Με ξέρεις τα δύο τελευταία του Ολυμπιακού με τον Βόλο και του Άρη με τον ΠΑΟΚ. Αλλά είναι τρομερή ένταση. Πολύ δυνατά μαρκαρίσματα, πολύ δυνατός ρυθμός. Είναι εξοντωτικό. Εννοείται. Έτσι. Και ο Βαλμπουενά, που δεν είναι και κανένας πιτσιρικάς, δεν μπορεί να τα βγάλει αυτά τα ακριβώς. Παιχνίδια. Εδώ άλλοι και άλλοι νεότεροι δεν τα βγάζουν. Να τα βγάλει ο Βαλμπουενά, αν δει μέσα σου λέω θα κάνει κατάθεση ψυχής. Απλά δεν θα είναι για το χρονικό διάστημα που θα τον έχει ανάγκη η ομάδα. Έτσι, έτσι, έτσι. Αυτό λέμε. Έτσι. Πότε θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Συγγνώμη. Όχι, για ολοκληρώσω και θα σου πω. Ναι, και δεν θέλει και κανένας προπονητής στο 30 να κάνει αλλαγή. Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Σε καμία περίπτωση. Και είναι και ένα παιχνίδι που θέλει 11 παίχτες στο γήπεδο Ολυμπιακός. Ναι. Πότε θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση του ΙΜΠΕΟΜ. Σήμερα. Δεν έχει παραπέρα. Σήμερα τελευταία προπόνηση. Περιμένουμε να δούμε στην κατάσταση που βρίσκεται ο Κορεάτης και αν θα δοκιμάσει κάτι ο Ανιγκό, τι θα κάνει ας πούμε στο κέντρο της άμυνας, στα άκρα της άμυνας, αν θα επιστρέψει ο Ρέαμτσουκ. Ο Ρέαμτσουκ πιστεύω στο ένα από τα δύο θα παίξει. Ναι. Στο ένα από τα δύο είναι Τετάρτη Κυριακή, αυτό λέω. Δεύτερο, δεύτερο πρόβλημα που έχει ο Ολυμπιακός, έτσι όπως πιέζει η ΑΕΚ, με τα στόπερ που έβαλε ας πούμε, στο προηγούμενο μεταξύ τους παιχνίδι, το Σισέ και τον Μπα, πώς θα βγει η μπάλα μπροστά. Πρέπει ο Εμβιλά να κάνει δύο και τρεις δουλειές. Εκτός να παίξει πάλι ο Σωκράτης. Εκτός να παίξει ο Σωκράτης, ναι. Ναι. Δόξα τω Θεώ, αυτή τη δουλειά μπορεί να την κάνει πολύ καλύτερα από το Σισε και τον Μπα. Και με την εμπειρία του και την ψυχραιμία που διατηρεί όταν βλέπει τον αντίπαλο να έρχεται προς το μέρος του. Μην πέταχτε τώρα κανένας και μου πει για το σκόραρ. Όλοι κάνουν λάθη. Ναι, ναι, ναι. Εννοείται. Προφανώς. Αλλά δεν είναι ο κεντρικός αμυντικός που θα πει ο αντίπαλος προπονητής, τον σημαδεύω για να κάνει λάθος. Όχι. Αντίθετα, το Σισε και τον Μπα μπορεί να τους πεις. Ναι. Έτσι, το είδαμε. Η ΑΕΚ το έκανε δηλαδή. Να προσφέρει την μπάλα στον αντίπαλο. Ναι. Και ο Παναθηναϊκός το έκανε δηλαδή. Αλλά και... Ο Παναθηναϊκός το έκανε στο 2-0, το ακολούθησε και η ΑΕΚ. Λογικό είναι. Μάλιστα. Ωραία. Νικόλα, μας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Έλα, καλώς.